το πέτρο μας που σήμερα φτιάχνει. Από ό,τι μου έχουν πει, δεν έχω μπει κουζίνα σήμερα. Δεν ξέρω τίποτα. Μπήκα τελευταία στιγμή. Ξέρω ότι φτιάχνει πυροσχή. Μου είπαν ότι είναι απίστευτα ωραία. Φαντάζομαι ότι είναι. Το έχω εμπιστοσύνη γιατί είναι πολύ καλό στη μαγειρική ο Πέτρος μας. Αλλά θέλω να δω τι κάνει και πώς το κάνει. Έβγαλες μακαρόνι από την καμβάτζα, ε. Πάντα με σκέφτεστε. Ευτυχώς. Βεβαίως. Ευτυχώς. Θυμάσαι χθες που κάναμε κάτι πιπερίτσες, κάτι κρεμμυδάκια εδώ πέρα. Ναι. Τα κράτησα. Mm. Και σήμερα τα έκανα μακαρόνι. Ξέρεις, την τελευταία εβδομάδα έβαλα στο μυαλό μου ότι θέλω λίγο να μαζευτώ. Και να πω την αλήθεια, κάθε μέρα στο σπίτι μου, γι' αυτό και εδώ πέρα ίσα που δοκιμάζω, το έχω ρίξει στην ψαροφαγία. Mm-hmm. Και στη σαλάτα φυσικά. Και αισθάνομαι καλύτερα. Λέω, ξεπρίστηκα. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που λέμε βάρη να πήρα κιλά. Δεν πήρα κιλά, αλλά δεν είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι όταν τρως για 20 μέρες μαζεμένο. Φάει μπύρες, γλυκά, βελομακάρο. Θέλει Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να κάνω μια αποτοξίνα στον οργανισμό μου. Όχι να πεινάσω, αλλά να καθαρίσω. Ξεφουσκώνει, νιώθει. Και ευτυχώς τα φαγητά που είχαμε κανονίσει για αυτή την εβδομάδα δεν παίζαν μέσα μακαρόνια και κρατιόμουν. Έλα όμως που. Στο μακαρόνι σας έχω πει. Είπαμε την Παρασκευή να κάνουμε έτσι μια αλλαγή. Mm. Για πες λοιπόν σήμερα με τα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε. Με τα πυροσχή πανεύκολη μας. Συνταγή. Πανεύκολη. Ναι. Χωρίς να τραβάει λάδι. Ναι. Η συνταγή μας. Θα δείξουμε και τη ζύμη μας, πώς την κάνουμε και όλες τις γεμίσεις. Έχω κάνει τρεις γεμίσεις εγώ. Έχω κάνει δύο και η άλλη είναι με λουκάνικο. Κλασική συνταγή. Λοιπόν, πάμε να δούμε την καρτέλα για να δείτε πόσο εύκολο η συνταγή είναι. 500 γραμμάρια αλεύρι, 270 ml χλιαρό νερό, 25 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 15 γραμμάρια αλάτι, 20 ml ελαιόλαδο. Αυτό ήταν. Πολύ ωραία. 4-5 υλικά πόσα ήτανε. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε όμως. Πώς. Ξεκινάμε. Εδώ το έχω κάνει ήδη γιατί θέλει περίπου κάνα δεκάλεπτο αυτό. Μάκη μου, σε παρακαλώ, μπορείς να έρθεις στη θέση μου γιατί ακόμα δεν έχω ανεβάσει μισή φωτογραφία. Σοβαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα με βοηθήσεις. Είναι θυσία για μένα να με βάλεις στο φαγητό. Παρακαλώ. Να με βάλεις στο φαγητό είναι πραγματική θυσία. Δυσκολεύτηκε. Τόση ώρα το λέω για κάτι πέτυλα τα οποία δεν τα έχω ανεβάσει. Πραγματικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το συνέστημα που είχες. Που, ναι, που ήθελε να κάνει από το ξύνο. Ναι, δεν το έχω συναντεί ποτέ. Θα την καλύψει τώρα λοιπόν, σήμερα, ε. Εννοείται. Λοιπόν, Μάκη, κοίτα να δει τι κάναμε. Πώς ξεκινήσαμε. Έχω βάλει το χλιαρό νερό και επιβάλλεται να είναι χλιαρό νερό και έχω ρίξει τη μαγιά μέσα. Mm-hmm. Χλιαρό νερό, μαγιά. Ωραία. Και δύο κουταλές από το αλεύρι, από το συνολικό που έχουμε τα 500 γραμμάρια. Γιατί το κάνω αυτό. Άμα έρθει εδώ πέρα η κάμερα και δει, έχει αρχίσει και βγάζει φουσκάλες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ενεργοποιείται μαγιά. Ότι αργότερα θα δουλέψει και θα έρθει να φουσκώσει το μείγμα. Πώς άνοιξε εκεί πέρα. Ένα τέτοιο και είδες ότι είναι τούμπανο. Θα το δείξουμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, αλεύρι, χλιαρό νερό, μαγιά. Τα έχουμε βάλει κάνα δεκάλεπτο περίπου και ρίχνουμε το αλεύρι μέσα. Το έχω κοσκινήσει το αλεύρι. Ωραία. Συγγνώμη. Και κάπου είχα το αλάτι. Αλατάκι. Και αλατάκι. Και ανακατεύουμε. Α, να το αλάτι, το είχα εδώ. Λαδάκι δεν βάζεις. Μπορεί, θα σου πω. Μπορείς να το κάνεις και στο μίξερ αυτό, αλλά λέω γιατί όχι. Θα το κάνουμε στο χέρι. Βλέπεις, αρχίζει και τρίβεται αυτό. Τρίβεται. Σου αρέσουν τα πυροσκή. Αυτή η ερώτηση δεν θα πρέπει να έχει γίνει, είναι δεδομένο. Είναι ρητορική η ερώτηση. Ξέρεις από πού μπορεί να είναι τα πυροσκή. Όχι, από πού. Ούτε εγώ, δεν ξέρω. Ρωτάω. Μαχιάζει. Είναι πόντος, είναι άλλη. Ποντιακά. Ποντιακά. Δεν είναι Ρουμανία καθόλου. Ποτέ η προέλευση του φαγητού. Με ενδιαφέρει η γεύση και να πίσω στο μπάκι μου μετά. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Αυτό θέλει περίπου 3 λεπτάκια. Και στα 3 λεπτάκια έρχεται και παίρνει όλα τα τυχώματα. Θέλω να το δείξουμε όμως αυτό. Δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Για να δείξουμε πόσο εύκολη η συνταγή είναι. Mm. Και άμα δεις το πυροσκή, φέρε ένα πυροσκή μπροστά σου, άμα θες. Και θέλω να δείξουμε. Ναι. Κοίτα, είναι σαν ψωμί. Ναι. Δεν έκανα τη συνταγή. Ας κάνω το να το πάρω να το ανοίξω. Κόψε στη μέση να δούμε. Έτσι, ρε Μάκη, στη μέση κάθετα. Δεν θέλω να βάλω χέρια, εντάξει. Μπράβο. Κοίτα εδώ. Είναι ψωμένο, δεν έχει τραβήξει να το τρως και να έχει λάδι. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς το πέτυχες αυτό? Είναι συνταγή. Άλλες συνταγές χρησιμοποιούν γάλα και βούτυρο. Mm. Εγώ δεν χρησιμοποιώ γάλα και βούτυρο, κάνω μια συνταγή ουσιαστικά για ψωμί. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, ρίξαμε όλα τα υλικά. Κοίτα τα τυχώματα που είπαμε. Παιδιά, πραγματικά δεν έχει καμία γεύση. Πυροσκή. Λαδιού. Δεν νιώθεις αυτό την αδούρα, δεν περίμενε. Ναι. Αυτό που μένει στα χείλη σου. Που λιγάκι σε λιγώνει και έτσι. Δεν μπορείς. Δηλαδή μπορείς να φας 4-5 άνετα. Ναι. Παχαίνουν όμως, ε. Παχαίνουν. Τι παχαίνει κατά πρώτη. Κοίταξε εδώ. Ναι. Έτοιμο το ζυμάρι μας. Ωραία. Του βάζουμε λίγο αλευράκι. Ναι.
Το σκεπάζουμε. Βγάζουμε το γάντι. Το σκεπάζουμε. Θέλει περίπου κάνα μισάωρο να είναι λίγο ζεστά και να το αποτέλεσμα. Υπέροχο. Αυτό είναι. Κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει. Λοιπόν, το μαζεύουμε εδώ. Το ξεφούσκωσε. Λοιπόν, μαζεύω. Πάλι λίγο. Κάνε έτσι να δεις τι ωραίο που είναι. Ε, έλα παραδέξου. Χάνεται το δάχτυλο μέσα. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή για τις γεμίσεις. Λοιπόν, για τις γεμίσεις. Εγώ έβρασα λίγο πατάτα και με το που έβρασε η πατάτα μου, την έλειωσα με το πιρούνι και έριξα ό,τι είχαμε στο ψυγείο. Τι είχα, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθο, είχα και λίγο σολομό, αλλά δεν έβαλα. Καλύτερα. Γιατί λέω, ναι. Μην το μπορεί, δεν το τρώνε. Λοιπόν, έκανα άλλη μία γέμιση με τυρί φέτα και ανθότυρο. Ανθότυρο δεν έβαλα. Όχι, μυζήθρα έβαλα. Πυροσκύλα με τη ζύμη δηλαδή. Ναι. Και μπορεί να βάλει οτιδήποτε μέσα. Οτιδήποτε. Ή λουκάνικο, ή πατάτα. Ό,τι θες. Κοίτα, εδώ κάναμε με το λουκάνικο. Εδώ, να δείξουμε και αυτά. Κοίτα, αφρός είναι. Αφρός χωρίς λάδι όμως, ε. Αυτό είναι το σημαντικό. Κοίτα. Πατάτα. Εδώ, αυτό το μείγμα που κάναμε. Και το άλλο είναι με το τυράκι. Λοιπόν, να δείξουμε όμως το βασικό, πώς ανοίγουμε για να τα γεμίσουμε. Όσο και να τα ανοίξει, θα ανοίγει. Λοιπόν, κόβουμε κομματάκια, περίπου τόσο. Α, τόσο μικρά κομμάτια. Ναι. Αυτό τα ανοίγουμε αρκετά. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε το αλευράκι μας. Νάντσι, θα φάμε καλά σήμερα. Δεν έχουμε θέμα. Μακαρόνια δεν θα φας. Ε, ρητορική ερώτηση πάλι. Τι σε έχει πιάσει σήμερα, είναι δυνατόν να μην φάω το μακαρόνι? Κοίτα να δεις. Από αυτό θα ξεκινήσω. Ανοίγουμε. Ναι. Γιατί γελάς, Μακή? Πες γιατί γελάς, έλα, πες. Είμαι χαρούμενος. Να σου πω, έχεις κανένα ανέκδοτο? Πάντα πολλά, ρε παιδιά. Έλα, πες. Ένα. Έχω ένα αφιερωμένο στην Ελένη σε λίγο. Εντάξει, αφιερώσε και ένα σε μένα. Μην βιάζεσαι. Ανοίξαμε σε αυτή τη διάσταση. Ωραία. Το βλέπετε. Και έρχομαι και βάζω αυγό από πάνω. Γιατί βάζω το αυγό? Ένα χτυπημένο αυγό είναι με λίγο νεράκι. Το έχουμε πει άπειρες φορές ότι το χτυπάμε το αυγό με λίγο νεράκι για να αγκαλιάζει το ζυμάρι μας. Ναι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, τι να βάλουμε, πατάτα, λουκάνικο ή τυρί, τι θέλεις? Τυράκι. Τυρί είναι φέτα λιωμένη, δεν είναι τίποτα άλλο. Φέτα, ναι. Με μυζήθρα. Mm. Ό,τι θέλετε βάζει, ό,τι έχει το ψυγείο σας. Άμα κάνετε τη ζύμη και την πετύχετε, που είναι σίγουρο, 100%. Τόσο γέμιση. Και τυλίγουμε έτσι. Πατάμε καλά για να μην φύγει η γέμιση, ναι, και μας χαλάσει το λάδι, όλα και τις γωνίες εδώ. Και αυτό εδώ πέρα είναι. Το αφήνεις λίγο στην άκρη, γιατί θυμάσαι πώς φούσκωσε το ζυμάρι εδώ πέρα. Ναι. Το αφήνεις και αυτό στην άκρη, φτιάχνεις όλα αυτά τα τέτοια, γιατί αυτό θα ενεργοποιηθεί πάλι και θα φουσκώσει λίγο. Γι' αυτό μου έχουν φουσκώσει έτσι. Εγώ θα το ρίξω όμως τώρα εδώ μέσα, για να δείξω. Κάτσε να δούμε και το λάδι. Και ωραία, τι έβαλε, Britney, ε. Να ανοίξουμε άλλο ένα. Τι Britney, εδώ έχουμε φαΐν. Έλα. Αυτό. Ναι. Βάλε μας λίγο μουσικούλα, ωραία είναι αυτό. Μαζεύουμε το αλευράκι μας από τον πάγκο. Δεν πετάμε τίποτα, Μάκη. Ανοίξαμε γι' αυτό. Επόμενο αυγουλάκι. Το τυρί νομίζω είναι το πιο ωραίο. Ωραίο, ε. Και βάζεις ό,τι θέλεις μέσα, ό,τι θες. Ήθελα να βάλω και λίγο κοτόπουλο και τέτοια που είχα από χθες που μου είχε περισσέψει. Γιατί δεν έβαλα. Αλλά λέω, εντάξει, επειδή προσέξε, Μακή. Θα κάνουμε πατάτα με λουκάνικο. Λουκάνικο. Εδώ. Παπ. Όπως είπαμε, έτσι δεν θέλει πολλά. Να το. Αυτό είναι. Το παίρνουμε λοιπόν, το ρίχνουμε μέσα. Άμα έχει χέρι, ρε παιδιά, ο άλλος. Τι να λέμε τώρα. Θα βάλω λίγο μακαρονάκι να φάμε. Μία μπαμπά. Τι να λέμε τώρα. Υπέροχο. Και πόση ώρα το αφήνει στο λάδι? Μέχρι να πάρει χρώμα. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τώρα. Απλά δεν πρέπει να είναι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ναι. Α, και πώς το ξεχωρίζουμε? Με το που το ρίξουμε μέσα, άμα ανέβει πάνω να πει ότι καίει το λάδι μας. Αν μείνει κάτω, το αφήνουμε να κάψει λίγο περισσότερο. Αλλά δεν το βγάζουμε, γιατί μετά θα ποτίσει λάδι. Οπότε από τη στιγμή που ανέβει και το πάνω, δώστε του. Θέλει κάνα 6 λεπτό, 7 λεπτό, κάπου εκεί. Λίγο γυρισματάκι και τέτοιο, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τέλεια. Δοκίμασε λίγο και αυτό που μυρίζεται το πρωί. Μ' αρέσει επειδή δεν σου αφήνει την αίσθηση του λαδιού. Αυτό είναι.